ηγάπησαν την δόξα των ανθρώπων μάλλον, υπέρ την δόξα του Θεού. Ο Λόγος του Κυρίου εις το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, που είναι το πλέον θεολογικό, είναι σαφής. Πολλοί λέγοι από τους άρχοντες επίστησαν εις Αυτόν, από τους υψηλά ισταμένους της κοινωνίας της εποχής εκείνης, αλλά δια τους Φαρισαίους ούχ ομολόγουν. Αλλά επειδή οι Φαρισαίοι φθονούσαν, ζήλευαν και πολεμούσαν τον Κύριο και τον διέβαλαν και τον συκοφαντούσαν και τελικά τον καταδίκασαν εις θάνατο, για να μην λοιπόν δυσαρεστήσουν αυτούς, για να τα έχουν καλά με αυτούς και να μην γίνουν αποσυνάγωγοι, να μην τους πετάξουν δηλαδή έξω από την συναγωγή, από τη θρησκευτική συνάθρηση της εποχής εκείνης, γι' αυτό και δεν ομολογούσαν την πίστη τους, γιατί αγάπησαν τη δόξα των ανθρώπων περισσότερο από τη δόξα του Θεού. Γι' αυτό είναι ένα πολύ τραγικό κατάντημα των ανθρώπων της εποχής εκείνης, αλλά δυστυχώς συμβαίνει και σήμερα, και είναι το πάθος της καινοδοξίας το οποίο κρύβεται πίσω από αυτό το κατάντημα, το πάθος της ανθρωπαρέσκειας, αυτό το πάθος το οποίο εμποδίζει τους ανθρώπους να πιστεύουν στον Θεό. Και πάλι είπε ο Κύριος στους Φαρισαίους, πως δύναστε πιστεύσε δόξαν παραλλήλων αμπάνοντες. Κυνηγάτε τη δόξα των ανθρώπων και σας αρέσει να σας επαινούν οι άλλοι, να σας αποδέχονται, να σας εκτιμούν, να σας αγαπούν ή επιτέλους να μην σας ενοχλούν, να μην σας λέγουν πικρά λόγια, να μην σας διαβάλουν και να μην σας συκοφαντούν, να μην σας ειρωνεύονται. Όμως γι' αυτό ακριβώς το λόγο δεν μπορείτε να πιστεύσετε σε μένα, γιατί εγώ είμαι η αλήθεια και οι άνθρωποι του σκότους δεν αγαπούν την αλήθεια, γιατί δεν θέλουν να ελεγχθούν για τα πονηρά τους έργα. Γι' αυτό διαβάλλουν και πολεμούν την αλήθεια που είναι το φως, για να καλύψουν τις δικές τους παρανομίες. Έτσι έκαναν λοιπόν και οι Φαρισαίοι. Και οι άνθρωποι της εποχής εκείνης που ήθελαν να τα έχουν καλά με αυτούς, ενώ κατά βάθος πίστευαν στον Χριστό, δεν τον ομολογούσαν. Και βέβαια άραγε αυτοί οι άνθρωποι άρεσαν στον Θεό, ήταν κάτι θα λέγαμε σαν κρυπτοχριστιανοί. Και βεβαίως ο Κύριος λέει σαφέστατα ότι αγάπησαν περισσότερο τον κόσμο από τον Θεό. Του τέστην παρέβαιναν την πρώτη και βασικότατη εντολή, που λέγει πάνω απ' όλα να αγαπήσεις Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της ψυχής σου και εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης της διανοίας σου και εξ όλης της ισχύω σου. Δεν μπορεί ο άνθρωπος να πιστέψει στον Θεό εάν δεν πετάξει μακριά αυτή την επιθυμία για την αγάπη των ανθρώπων, για την εκτίμηση των ανθρώπων, για τα μπράβο των ανθρώπων. Γιατί όταν κανείς κυνηγάει αυτά τα μπράβο και τα έχει, κατά κάποιον τρόπο γεμίζει, νομίζει ότι γεμίζει το κενό της ψυχής του με αυτή την εκτίμηση του κόσμου, αλλά ουσιαστικά βεβαίως είναι άδειος από την αληθινή δόξα και επίσης δεν επιδιώκει την αληθινή δόξα, τη δόξα του Θεού. Γεμίζει με κάτι ψεύτικο και νομίζει ότι είναι εντάξει. Αλλά όταν αυτό του λείψει, και πολύ γρήγορα του λείπει, τότε αυτός ο άνθρωπος διαπιστώνει το μεγάλο του, το υπαρξιακό κενό. Η δόξα των ανθρώπων κάνει κούφιο τον άνθρωπο, όπως λένε και οι σύγχρονοι Άγιοι Γεροντάδες. Και μάλιστα ο έπαινος, ο οποίος επιδιώκεται από αυτούς τους ανθρώπους. Ο Κύριος μας είπε σαφέστατα ότι ως της ομολογήσει εν εμή έμπροσθεν των ανθρώπων.
αυτόν και εγώ θα τον ομολογήσω έμπροσθεν του Πατρός μου του εν ουρανής. Δηλαδή αυτός που θα είναι μέσα μου, γιατί μόνο έτσι κανείς μπορεί να ομολογήσει τον Χριστό. Αυτός δηλαδή που είναι ενωμένος μαζί μου, οντολογικά, ουσιαστικά και όχι μόνο εξωτερικά, αυτός που θα είναι σε αυτήν την κατάσταση, αυτός και θα μπορέσει να με ομολογήσει μπροστά στους ανθρώπους. Και αυτή είναι αναγκαία προϋπόθεση για να τον ομολογήσω και εγώ μπροστά στον Πατέρα μου τον ουράνιο. Και πάλι λέγει ο Κύριος, ώστις με αρνηθεί έμπροσθεν των ανθρώπων, θα τον αρνηθώ και εγώ έμπροσθεν του Πατρός μου τον ουρανής. Και είναι αξιοσημείωτο ότι δεν λέγει τώρα ώστις εν εμή αρνηθεί, γιατί είναι αδύνατο αυτό, να είναι κανείς μέσα στο Χριστό, να έχει το Χριστό μέσα του και να είναι μέσα στο Χριστό και να αρνηθεί το Χριστό. Αρνείται κανείς το Χριστό όταν δεν έχει ουσιαστική και ζωντανή σχέση με το Χριστό και υποκύπτει στις όποιες απειλές, στις όποιες επιθυμίες και στα όποια πάθη. Ας μας γίνει αυτό ένα δίδαγμα, να μην καταντήσουμε κι εμείς, αλλά και να παρακινούμε και να προτρέπουμε και τους γύρους μας να μην καταντήσουν όπως οι Φαρισαίοι ή όπως οι άρχοντες εκείνης της εποχής, οι οποίοι για το φόβο των Φαρισαίων, για το φόβο όλων εκείνων οι οποίοι πολεμούσαν τον Χριστό, ειρωνευόντουσαν τον Χριστό, διέβαλαν τον Χριστό, δεν ομολογούσαν και αυτοί τον Χριστό. Ας ομολογούμε μπροστά στους ανθρώπους την πίστη μας. Αυτό είναι που θα μας κάνει άξιος και της Βασιλείας των Ουρανών. Το δε Θεό ημωδόξα πάντοτε νίκαιε και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.